Ήσουν αυτό που αγαπάς και θες καλά και ντε να κάνεις, καλύτερος από κάθε άλλη φορά. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι στα πρώτα 3-4 live που έκανες άλλα πράγματα από αυτά που κάνεις συνήθως, ήσουν ακόμα καλύτερος. Κι εγώ, Κώστα, εντυπωσιάστηκα σήμερα, απογειώθηκες, απογείωσες και εμάς. Ατακάριστο στην κίνηση, πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή της χορογραφίας σου, ό,τι που και χόρευες. Δεν ήσουν αλλού, δεν έκανες τα δικά σου τα ελεύθερα. Πώς το παδες. Γεια σας σε όλους. Σας αγαπώ όλους. Αυτή τη βδομάδα έχω τον Κώστα, όπου μου γεννήθηκε μία ιδέα από το προηγούμενο live. Αφορμή ήταν η Ευρυδίκη με τις δηλώσεις που έκανε για την τραγουδίστρια για τα κατεχόμενα. Αυτή τη βδομάδα δεν θα μιλήσει η τεχνική του Κώστα, που έχει πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά ελπίζω να μιλήσει η ψυχή του. Γιατί το γιο της στο Μιτσίν θα τον ξαναδεί. Μπράβο, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, Κώστα μου. Τι ήταν αυτό, παιδί μου? Βαρύ. Με λάβωσες. Λαβώθηκες κι εσύ. Βαρύ. Το θέμα ήταν πολύ. Μαμά μου. Με έπιασε η ψυχή μου. Καρδιά μου με έπιασε. Μεταξύ δεν το ήξερα καν. Ευρυδίκη, δεν ήξερα αυτό το κομμάτι. Είναι ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι που διασκευάσαμε. Πολύ ωραίο. Σε μια παλιότερη δουλειά. Αλλά. Ωραία ιδέα, Χάρη. Μ' άρεσε πάρα πολύ και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, το πώς αποφασίσατε να το παρουσιάσετε και να εκφράσετε αυτό που εκφράσατε ήταν πάρα πολύ δυνατό. Μπράβο. Ευχαριστώ. Από μένα, Κώστα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν εσύ είσαι ευχαριστημένος από τη δική σου απόψη. Ευχαριστημένος είμαι. Και, άντε, ωραία. Να έχουμε και έναν ευχαριστημένο, ρε παιδί μου. Για να πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από την Ευρυδίκη, φυσικά θα ξεκινήσω. Κοίταξε, τι να πω. Είμαι τόσο συναισθηματικά φορτισμένη κάθε φορά που ακούω και το συγκεκριμένο κομμάτι και με το βίντεο όπως ήταν πίσω, το δούλεψαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά και πέρασαν ακριβώς το συνέστημα που έπρεπε να περάσουν και τα μηνύματα που έπρεπε να περάσουν. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Γιατί έρχονται πολλά μπροστά μας και πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι. Και μπράβο σας, παιδιά. Κώστα μου, για μένα ήταν η καλύτερη σου φορά. Δεν ξέρω αν παρασύρθηκα από αυτό που είδα. Ευχαριστώ. Και από το συνέστημα περισσότερο. Αλλά θεωρώ ότι ίσως και επειδή και εσύ ένιωθες το ίδιο, σαν Κύπριος που είσαι, Έλληνας της Κύπρου, και μόνο το ότι κατάφερες να με συγκινήσεις είναι αρκετό. Μπράβο. Ευχαριστώ. Πάνω. Εγώ έχω εξής, ότι επειδή ήταν και άλλα παιδιά πάνω στη σκηνή, ήταν και το θέμα τέτοιο, δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια ζυγαριά με ό,τι έχω δει μέχρι τώρα.
γιατί είναι άδικο και για τα άλλα τα παιδιά. Ήταν ένα κομμάτι που δεν ήθελε τεχνική, αλλά σε αυτά τα πράγματα και πολλές φορές σε οτιδήποτε έχεις να κάνεις και θες να εκφράσεις τον πόνο σου ή τον τρόπο που νιώθεις κάποια πράγματα, ούτε τεχνική χρειάζεται, χρειάζονται άλλα πράγματα. Πολύ έξυπνη και η χορογραφία του Χάρη και αυτό το τελείωμα που κάνει με το στόμα κλειστά, μάτια κλειστά, δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω. Πρέπει να ξέρεις, αγόρι μου, εάν τα καταφέρεις στη ζωή σου να ασχολείσαι πραγματικά με την τέχνη του χορού, μπορεί και να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα και να τα ψάχνεις πιο πολύ και όχι απλώς να κάνουμε τις μη πω με ποια λέξη όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει καθημερινά, ο βομβαρδισμός αυτός της βλακείας. Μπράβο στον χορογράφο και μπράβο σε σένα. Ευχαριστώ. Γιάσονα. Ναι, να πω και εγώ ότι καλό είναι οι λαοί να έχουν και μνήμη, όχι μόνο μνημεία. Δυστυχώς στην εποχή μας αυτό δεν συνηθίζεται. Θέλω να πω και εγώ μπράβο σε αυτό που έφτιαξε όλο το κόνσεπτ, όχι μόνο το χορογράφο, αυτό που έφτιαξε το βίντεο, που έβαλε τα παιδιά και τα λοιπά, και το ότι ο τρίτος από τους... δεν έδεσε τα μάτια, το έβαλε κουκούλα, μου θύμισε τον Σίτη Αφροδίτη, του Αλέξη Πάρουνη, που βεβαίως αναφερόταν στην εποχή της Αγγλοκρατίας και όχι στα κατεχόμενα του 1974. Ήσουν εξαιρετικός, όχι γιατί χόρεψες, αλλά γιατί έπαιξες ένα πραγματικό μονόπρακτο, το έζησες, το εξέφρασες και μας το προσέφερες και ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι. Ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό το τόσο φροντισμένο πράγμα σε μπίστε ενός ελαφρού τηλεοπτικού σόου να γίνει kids. Δεν το έκανες kids. Το κράτησε το επίπεδο που έπρεπε να είναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και βαγία λοιπόν. Για αυτό το θέμα. Η Άσονα. 9. 9. Κώστα, βοήθησε ένα γόρι μου. Τώρα όντως λιποθύμησα. Αυτό. Μου ήρθε ξαφνικό και το περίμενε για το επόμενο live, κατάλαβες. Και μου το φύλαγες, μου το έκανες επίτηδες. Το 9 το παίρνει αυτός που ξεπερνάει τον εαυτό του. Μάλιστα, κύριε Ιάσο, κύριε Τεφιλίδη. Ευρυδίκη. Και από μένα το πήρα. Καλά. Τέλεια. Ζεσταθήκαμε, ανεβαίνουν οι βαθμοί και οι θερμοκρασίες. Πάνω. Και θα βάλω 2 βαθμούς και θα βγει το μέσος όρος. 9 για το συνολικό αποτέλεσμα που είδα πάνω σκηνή. Ναι. Και 7 αν θα σε έκρινα σαν χορευτή μόνο. Άρα σου βάζω ένα 8. 8. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σύνολο 27. Το μεγαλύτερο βαθμό έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα για απόψε. Μπράβο Κώστα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας παρουσίασες. Και πάμε να δούμε εμείς τώρα για τα προτινόμενα παιδιά.